συζητάμε με τον Υπουργό και συζητήσαμε στην Καβάλα. Είναι μια νέα τάση η οποία προέκυψε με την ενεργειακή κρίση, όπως αναφέρατε πριν. Εμείς κάθε κρίση την βλέπουμε σαν ευκαιρία, όπως και με την πανδημία δείξαμε σοβαρότητα και ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε στα υγειονομικά πρωτόκολλα και κατάφερε η Θάσος και η Σαμοθράκη να είναι τα μοναδικά πράσινα νησιά σε επίπεδο Μεσογείου εν μέσω πανδημίας. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε συσσαγωγικά την ενεργειακή κρίση η οποία προέκυψε και να προσελκύσουμε Ευρωπαίους συνταξιούχους από χώρες οι οποίες έχουν πολύ δύσκολο χειμώνα και πολύ σωστά αναφερθήκατε στη Σκανδιναβία και προς τις Βόρειες Ευρώπες. Θα εντείνουμε την παρουσία μας στις χώρες έτσι ώστε να έρθουν στην περιοχή και να περάσουν το χειμώνα τους, γιατί οι δαπάνοι οι οποίοι θα χρειαστούν για αυτό το διάστημα θα είναι μικρότεροι από το budget που θα χρειαζόταν για να περάσουν το αντίστοιχο διάστημα στις χώρες τους. Να συνδυάσουμε δηλαδή διαμονή, διακοπές. Έχουμε τα αστικά μας κέντρα, οι μεγάλες πόλεις διαθέτουν νοσοκομεία τα οποία μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Οπότε έχουμε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και όλες τις προϋποθέσεις που μπορούμε να προσελκύσουμε για ένα τέτοιο είδος τουρισμό. Όπως αναφερθήκαμε και πριν, να ανοίξει το κομμάτι των υποδομών. Βέβαια, εκεί εμπλέκονται πολλά συναρμόδια υπουργεία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βελτιώσουμε το κομμάτι των κήπων. Έχουμε προκήρυξει μια μελέτη έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές, γιατί και η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για εμάς. Και κάθε συνοριακό σταθμό και για την Μακάζα και για την Ξάνθη. Βελτιώνουμε τις υποδομές γιατί ο δικός τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι της περιφέρειας το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο. Ορίστε.